του δέντρου, πίσω από τη φάτη, πίσω από τους Άι Βασίλειδες, πίσω από τις πολύχρωμες βιτρίνες, πίσω από τα λαχταριστά φαγητά και γλυκά, τι θα δούμε? Ποιο είναι αυτό το νόημα των Χριστουγέννων που θα πρέπει να μας αγγίξει, που θα έχει νόημα για να αλλάξει τη ζωή μας, για να μας δώσει παρηγοριά, να μας δώσει ελπίδα, να συνεχίσουμε? Και πόσοι από εμάς μπαίνουμε πραγματικά στη διαδικασία αυτή να έρθουμε σε επαφή με το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων? Γιατί είμαστε πάρα πολύ απασχολημένοι με τις υποχρεώσεις τις κοσμικές. Για όλη αυτή τη συζήτηση που θεωρούμε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, έχουμε στη συντροφιά μας τον πατέρα Ειρηναίο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Κυρίας των Αγγέλων Γουβερνέτου, και χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Είναι μεγάλη μας τιμή. Και εμένα με χαρά και τιμή, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και έχουμε και τον ψυχολόγο Νικήτα Καφκιό, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση ήταν και ο ενδιάμεσος, ο μεσολαβητής για να προσκληθεί εδώ ο πατέρας, αλλά ήταν και δική του ιδέα να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και ξέρουμε ότι πάντα θα αναδυθεί μια πολύ χρήσιμη πλευρά και της ψυχολογίας μέσα από τέτοιου είδους συζητήσεις. Και όταν η ψυχολογία και η θεολογία συναντώνται, πάντα έχουμε χρήσιμα πράγματα και πρακτικά πράγματα. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι μονάχα να συζητάμε για να συζητάμε. Το χρήσιμο είναι πώς αυτά που συζητάμε πραγματικά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας. Λοιπόν, αυτή είναι η κατεύθυνση της συζήτησης και πραγματικά δεν ξέρω πόσο κόσμο απασχολεί, πατέρα Ειρηναίε, το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων. Δηλαδή, στην Εκκλησία αυτές τις μέρες είναι πολλοί οι πιστοί που προσέρχονται, είναι συνεπείς απέναντι στις θρησκευτικές υποχρεώσεις τους? Μαρία, να πούμε ότι ο Χριστός και η Εκκλησία μας, το πνεύμα της, η παράδοσή της, δεν θέλει ανθρώπους που θα θέλουν από καθήκον και υποχρέωση να πλησιάσουν το μυστήριο. Ο Χριστός, ο Θεός μας, δεν θέλει καθήκοντολόγους, δεν θέλει στρατευμένους ανθρώπους, θέλει και αναζητά καρδιές. Οπότε το ερώτημα είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί, διότι εμείς ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα τα κάνουμε βάσει πρωτοκόλλου, βάσει των εξωτερικών μας και όχι των εσωτερικών μας, ή στην ουσία πραγμάτων και αναζητήσεων. Θεωρούμε ότι είναι καθήκον μας να εορτάσουμε ως χριστιανοί, εντός ή εκτός εισαγωγικών, και να πάμε έστω μια στιγμή στην Εκκλησία, και συνηθίζεται, για να απαντήσω επακριβώς στο ερώτημά σας, όπως και το Πάσχα, τις παραμονές οι άνθρωποι από καθήκον και υποχρέωση να πηγαίνουν και να κοινωνούν, και την ημέρα των Χριστουγέννων δεν υπάρχει αυτή η προσέλευση, αν και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αυτός ο όρος, στους ναούς μας. Βέβαια το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Τι αναζητούμε, τι σχέση έχουμε με τον Θεό, τι αναζητούμε στη ζωή μας και ποιο πραγματικά είναι το νόημα της εορτής. Ωραία. Εκεί θα επικεντρωθούμε και έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε, έτσι για να διανθίσουμε την εκπομπή, πολύ όμορφες αγιογραφίες και έργα ζωγραφικής που επέλεξε ο Νικήτας ο Καφκιός, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επειδή ξέρω ότι η θεολογία και η αναζήτηση γενικά του Θεού είναι από τα αγαπημένα θέματα του ψυχολόγου μας, θα ήθελα να τον ρωτήσω και εκείνον αν πολύ συχνά προβληματίζεται γύρω από αυτό, το αληθινό νόημα δηλαδή της γιορτής των Χριστουγέννων, και πόσο εμείς οι κοσμικοί το αναζητάμε. Ναι, καταρχάς δεν μπορώ να πω ότι είμαι με το ρόλο του ψυχολόγου τώρα εδώ, αλλά του ελεύθερου ανθρώπου που σκέφτεται και προβληματίζεται. Ναι. Μπορώ να βγαίνω λίγο από το ρόλο μου, δηλαδή δεν λειτουργώ πάντα μέσα σε αυτό το ρόλο. Τώρα όσον αφορά τα Χριστούγεννα, νομίζω ότι αν κάποιος άνθρωπος δεν βιώνει μια προσωπική ζωντανή σχέση με το Θεό, είναι φυσικό και αναπόφευκτο να τα ζει κοσμικά. Mm-hmm. Οπότε δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή υπάρχει μια εκοσμίκευση. Ο κόσμος δεν έχει σχέση με τον Χριστό, δεν τον γνωρίζει, δεν είναι δεκτικός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Οπότε με ένα φυσικό τρόπο εκοσμικεύεται και κάνει ένα πανηγύρι. Αναπόφευκτα, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, ούτε πρέπει να πάει στην Εκκλησία. Δηλαδή για να πας στην Εκκλησία πρέπει πρώτα να έχεις μια σχέση, να αναζητάς τον Θεό, να τον θέλεις. Αν δεν τον θέλεις και δεν τον αναζητάς, είναι καλύτερα να πας να πιεις ένα φραπέ, ας πούμε.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όμως να δούμε τι λένε φίλοι τηλεθεατές. Η Σοφία Κουτσογεννάκη βγήκε στο δρόμο μαζί με την κάμερα, σας ρώτησε και να δούμε τι απαντήσατε εσείς. Και αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι χωρίς Χριστό. Για να δούμε. Σημαίνουν τα Χριστούγεννα. Για μένα τα Χριστούγεννα σημαίνει τη γέννηση του Χριστού στον κόσμο. Και από αυτό προέρχεται μετά και η χαρά της διακόσμησης, η χαρά στο τραπέζι, η χαρά στην κατανοητική κοινωνία την οποία κάνουμε εμείς. Αλλά το κύριο γεγονός είναι ο κύριος, ο αίτιος της γιορτής είναι ο γεννημένος Χριστός. Τα Χριστούγεννα έχουν χάσει το νόημά τους με παλαιότερες εποχές. Είναι πιο καταναλωτικές γιορτές. Ναι, είναι πολύ καταναλωτικές γιορτές και είναι τώρα και πιο ακριβά τα πράγματα από ό,τι ήταν τότε. Τώρα οι περισσότεροι δεν θέλουν να βγαίνουν στο σπίτι για αυτόν τον λόγο. Ο σκοπός των Χριστουγέννων τέλος πάντων είναι και αυτός. Και οι επιχειρηματίες, τέλος πάντων επαγγελματίες μπορούν, θέλουν τουλάχιστον να κινηθεί ο κόσμος, να κινηθούν και αυτοί κατάλληλα. Αυτό περιμένουν. Τα παιδιά περιμένουν τον Άγιο Βασίλη τέλος πάντων των Χριστουγέννων. Οπότε όλα είναι σχετικά. Τα Χριστούγεννα στις μέρες μας έχουν χάσει το πραγματικό τους νόημα. Όχι, αυτό εξαρτάται από την οικογένεια. Όποιος και τι πιστεύει. Για μας όχι. Πάντως εμείς περιμένουμε πάρα πολύ, έχουμε ετοιμαστεί πάρα πολύ, να ετοιμάζουμε τώρα και εμείς και τα περιμένουμε. Το νόημα του Χριστουγέννου δεν έχει χαθεί στην πραγματικότητα. Εμείς το έχουμε χάσει και οφείλουμε να το ξαναβρούμε. Τη χαμένη μας ταυτότητα να την ξαναβρούμε. Πιστεύετε ότι στις μέρες μας έχει χαθεί το πραγματικό νόημα των Χριστών? Δεν θα το έλεγα, αλλά σιγά σιγά χάνεται, ναι. Υπάρχουν οι ρυθμοί που μας επηρεάζουν τέλος πάντων όλους μας και πιστεύω γι' αυτό το λόγο. Τι σημαίνουν για εσάς τα Χριστούγεννα? Η γέννηση του Θεανθρώπου. Να περνάς καλά με τους δικούς ανθρώπους, αυτούς που αγαπάς και να είσαι όσο πιο καλά μπορείς. Θεωρείτε ότι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα με τον Χριστό ή χωρίς τον Χριστό? Στον 21ο αιώνα χωρίς τον Χριστό. Και υπάρχουν και άνθρωποι που γιορτάζουν χωρίς τον Χριστό, υπάρχουν όμως και αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι το γιορτάζουν με τον Χριστό. Μάλιστα, θέλετε λιγάκι να το σχολιάσετε, γιατί νομίζω οι περισσότεροι παραδέχθηκαν αυτό που λέμε, το ότι οι περισσότεροι γιορτάζουν χωρίς τον Χριστό, κοσμικά. Ναι. Πέρυσι, παραμονές των Χριστουγέννων, ναι. Βρέθηκα στην Κωνσταντινούπολη, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και μείναμε σε ένα ξενοδοχείο και μου έκανε εντύπωση η πόλη μουσουλμανική πλέον. Η Κωνσταντινούπολη, κατάφωτη, στολισμένη. Νόμιζα ότι βρισκόσουν στην Αθήνα.